διάβασα ή το λόγο. Θέλω να πω ότι αυτό το έθιμο έρχεται πολύ μακριά, περίπου στα 180 χρόνια, έχει τις ρίζες του. Και όλα αυτά τα χρόνια δεν είχε δημιουργηθεί ποτέ το παραμικρό πρόβλημα, ο παραμικρός τραυματισμός σε οτιδήποτε από αυτούς που παρακολουθούσαν. Ελάχιστα μικροατυχήματα στη διαδρομή όλων αυτών των χρόνων είχαν παρατηρηθεί μεταξύ των ανθρώπων που συμμετείχαν οι ίδιοι στη διαδικασία αυτή του ΣΕΙΤΟΠΟΛΕΜ. Πολύ ελάχιστα και ανά δεκαετία, δεκαπενταετία δεν αξίζει το κόπο να αναφερθούν. Φέτος δυστυχώς είχαμε το τραγικό συμβάν για το οποίο έχουμε συντριβεί όλοι μας και εκ μέρους του Συλλόγου του ΣΕΙΤΟΠΟΛΕΜ, του Διοικητικού Συμβουλίου και των παιδιών που, των ανθρώπων που εγώ εκπροσωπώ, εκφράζουμε την βαθύτατη τη λύπη μας και πραγματικά είμαστε συντετριμμένοι από αυτό το γεγονός. Γιατί χάθηκε ένα πολύ καλό παιδί, ένα πολύ καλός άνθρωπος, συναδελφός σας, και άφησε μια οικογένεια μέσα στη λύπη και φυσικά και όλη την πόλη της Καλαμάτας και της Μεσσηνίας, αλλά νομίζω και της Ελλάδας ολόκληρης. Θέλω να επισημάνω το εξής, ότι υπάρχει σύλλογος κανονικότατος, εγκεκριμένος από το πρωτοδικείο της Καλαμάτας, με καταστατικό, με όρους, με σκοπό ακριβώς την ανάδειξη του ΣΕΙΤΟΠΟΛΕΜΟΥ. Θέλω να πω ότι επιχορηγείται από το Δήμο ο σύλλογος αυτός, τα υλικά δηλαδή, το μπαρούτι, οτιδήποτε υλικά είναι, έχει βγει προϋπολογισμός από το Δήμο χρόνια τώρα, όλα αυτά τα χρόνια, νομίζω από το 1930 τόσο. Φέτος, ας πούμε, είχε εγκριθεί με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 12.000 ευρώ και υπάρχουν νόμιμα παραστατικά που δικαιολογούν την προμήθεια αυτών των υλών που χρησιμοποιούνται για τις ΑΕΤΕΣ. Προμήθεια βάσει νόμου, ωστόσο, που είναι παράνομη. Εγώ λέω το εξής, ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι ότι πήγανε παράνομα κάπου κρυφά να προμηθευτούν τίποτα. Υπήρξε έγκριση συγκεκριμένου κονδυλίου από το Δήμο που ελέγχθηκε από τα αρμόδια όργανα, ομόφωνη μάλιστα απόφαση, που πράγματι πήραν τα χρήματα αυτά και αγόρασαν τα υλικά για την κατασκευή των ΣΑΙΤΟΝ. Έτσι γίνεται όλα τα προηγούμενα χρόνια. Δεν είναι πρώτη φορά που γίνεται αυτό. Το θέμα που τίθεται φυσικά είναι τι έγινε σε εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή. Αυτό δεν είναι να το πούμε τώρα, να μην κάνουμε δικαστήριο μπροστά σας. Αυτό θα αποδειχθεί στην διαδικασία τι έχει γίνει ακριβώς. Εκείνο το οποίο είναι δεδομένο νομίζω, δεν είναι να τα βάζουμε με το κάθε έθιμο που υπάρχει νομίζω. Είναι να δούμε εάν το έθιμο αυτό μπορεί στις συγκεκριμένες συνθήκες που εκτιλήσετε κάθε φορά, μπορεί να διεξαχθεί, να αναπτυχθεί χωρίς να υπάρχει κίνδυνος για κανέναν άνθρωπο. Αυτό είναι το σημαντικό. Και εκεί πρέπει να επικεντρώσουμε όλοι μας. Να σας ρωτήσουμε κάτι. Παρακαλώ. Για τον χώρο στον οποίο έγινε η εξαγωγή του έργου των δρομένων φέτος, είχε συμφωνήσει ο Σύλλογος. Τα προηγούμενα χρόνια, όπως ξέρετε, γινόταν σε μεγάλα στάδια. Στο γήπεδο του Λουκαρέα, στη Σφαγεία, παλιότερα στο γήπεδο του Μεσσηνιακού. Τα τελευταία 5 χρόνια, για τους λόγους που εκτίμησαν κάποιοι από το Δήμο ότι πρέπει να γίνεται εκεί, δυστυχώς ο χώρος περιορίστηκε πάρα πολύ. Και πιστεύω ότι η διαδικασία θα αναδειχθεί αν υπάρχει και αιτιώδη συνάφεια μεταξύ αυτής της επιλογής και του επιστρέφοντος αποτελέσματος, του θανάτου ενός ανθρώπου, και αν κάποιοι θα έπρεπε να έχουν λάβει μέτρα ιδιαίτερα που σημειωτέων ότι με παρέμβαση του Συλλόγου της Διοίκησης στις 6.30 το πρωί του συμβάντος του τραγικού είχε επισημανθεί και με παρέμβασή του διευρύθηκαν τα όρια του χώρου που διεξήγεται αυτό και πήραμε και την υπόσχεση ότι φυσικά αυτό δεν θα διασφαλιστεί με κάθε τρόπο η ασφάλεια του θεάματος αυτού. Όντως, μετά την παρέμβαση του Συλλόγου, διευρύθηκαν τα όρια. Δηλαδή, υπήρξαν μπάρες που πήγαν 5-6-7 μέτρα πιο πέρα από εκεί που ήταν. Φυσικά, δεν είναι δυνατόν ο κάθε ΣΕΙΤΟΛΟΓΟΣ ούτε να είναι υπεύθυνος για την λήψη των μέτρων ασφαλείας και φυσικά ούτε για την τήρηση των ληφθέντων μέτρων ασφαλείας. Η κατηγορία πάντως έχει μετατραπεί σε πλημέλημα. Η κατηγορία είναι με βάση το άρθρο 302 του ποινικού κώδικα ανθρωποκτονία εξαμελίας για τον κύριο Μπασακίδη, τον αντιδήμαρχο, και για τον έναν πελάτη το δικό μου, ο οποίος σύμφωνα με την κατηγορία ξέφυγε ίσα ίσα από το συγκεκριμένο σάκο που είχε ο ίδιος. Αυτή είναι η κατηγορία. Τώρα το τι θα γίνει, τι θα αποδειχθεί, θα δούμε μέσα στην διαδικασία ολόκληρη. Ακόμα δεν μπορώ να πω επί της ουσίας πράγματα. Δεν υπάρχει με άλλα λόγια να το διευκρινίσουμε, δεν υπάρχει κακουργηματική κατηγορία. Υπήρξε και αυτό έγινε μάλλον κατά λάθος από πλευράς του διαβαστικού της αστυνομίας, γι' αυτό και ίσως και εσείς κάπου παραπλανηθήκατε.
αναφορά στο άρθρο 311 του ποινικού κώδικα που μιλάει για θανατηφόρα σωματική βλάβη, η οποία είναι σε βαθμό κακουργήματος και προϋποθέτει τουλάχιστον δόλο. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, πράγμα δεν υπάρχει. Έτσι είναι πλημμυρικού χαρακτήρα όλες τις κατηγορίες. Okay. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.